κανονικά, ε. Πού το κατάλαβες? Από τον τρόπο που σε ζήτησε στο τηλέφωνο. Ήταν σαν να μου έλεγε αμάν, μην μου πεις τώρα ότι δεν είναι εκεί. Μπράβο, αντίληψη. Σπας τζάμι. Εκτός και να παίζεις σε κρίσταλο και φας τα μούτρα σου. Ε, τι τώρα, η καψούρα φωνάζει από μακριά. Βλέπω κάθε φορά που συναντιόσαστε, θα σου λέει όχι σε τίποτα, γιατί τα παίρνεις κανονικά. Έχω τον τρόπο μου. Και η κυρία παλιά γνωριμιά, την είχες από παλιά, είσαστε σε πρώτη φάση. Πολλά ρωτάς. Γι' αυτό σε ξαναπήρε τηλέφωνο. Για να έρθει τώρα αμέσως. Ξαναγέμισε την τσάντα της και θα έρθει να συναντιάσει. Είπα, πολλά ρωτάς. Πρόσεχε όμως. Να προσέχω γιατί. Μια-δύο φορές που είχα τη συνάντηση με τη λεγάμενη εδώ, ήταν κάποιος στη γωνία και σας παρακολουθούσε. Όχι, τώρα δεν είναι εκεί. Από εκείνο το βράδυ που της άδειασε την τσάντα με το ζόρι, από τότε έχει να φανεί ο τύπος. Και γιατί μου το λες? Για να προσέχεις. Γιατί ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Αυτή να προσέχει. Εγώ γιατί? Καλώς την δέχτηκες. Καλώς την οικογένεια. Καλησπέρα, Σώστη. Δεν περίμενα να με πάρεις τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Εσείς οι γυναίκες είσαστε περίεργα τρένα. Πουθενά δεν σας βρίσκει κανένας. Έλα. Σ' ακούω, μεγάλη. Σε σκεφτόμουν. Εμένα. Σου κάνει εντύπωση? Ναι, όσο να είναι. Όχι μόνο σήμερα. Όλο αυτό το καιρό, από τότε που ξαναγύρισες, να ξέρεις πόσα μου θύμισες. Σε πιάσανε οι ευαισθησίες σου. Μη μου πεις. Μη γίνεσαι άδικος. Πάντα σε φρόντιζα. Και τότε που έμενες εδώ, στο σπίτι μας, έκανα ό,τι μπορούσα να μην μάθει η μητέρα τα κατορθώματά σου. Ναι, δεν λέω. Σιγοντάριζες. Και πόσες φορές δεν μου σπάσα στο κουμπαρά, ε? Και εκείνα τα λίγα λεφτά που μου έβαζε ο πατέρας στο ταμιευτήριο, πόσες φορές δεν στα έδωσα, το ξέχασες? Ναι. Η δόση βλέπεις. Κακιά αγκόμενα. Σκληρή κόμενα, όλο ζητάει και δεν αστείευεται. Άμα δεν τη χτυπήσεις, τρελαίνεσαι. Το ξέρω. Τη θυμάσαι από τότε, ε? Όχι, προσπαθώ να το ξεχάσω. Ήρθες όμως εσύ. Και μου τα θύμισες όλα. Τι γουστάρισες. Άμα θες, υπάρχει. Όχι, δεν ήρθα γι' αυτό. Τότε γιατί μου τηλεφώνησες και μάλιστα νυχτιάτικα? Το ξέρω, καρχαρίες, ότι ξεπόρτισες. Μπα, πού να πάρει χαμπάρι. Ας τον ανακοιμάται και να σου ονειρεύεται. Γιατί δεν σου είπα και το άλλο. Ποιο? Ο έτσι του μαγαζιού. Μου έλεγε λίγο πριν έρθεις ότι τις φοράλες. Όταν μιλούσαμε ήταν εδώ κάποιος και μας κελάριζε. Και λοιπόν τι έγινε? Λέω, μη φοβάσαι. Εγώ δεν φοβάμαι ποτέ. Κανέναν. Ούτε σένα. Μπράβο. Άμα είσαι εντάξει μαζί μου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αυτό λέω κι εγώ. Σ' ακούω λοιπόν. Όχι. Θα κεράσεις πρώτα. Τι κάνεις, Κέφη? Κάτι δυνατό. Ξέρεις εσύ. Έγινε. Φτιάξε δύο σφιγμένα.